ένα οικόπεδο 4,5 στρεμάτων στην περιοχή του Τιμίου Σταυρού που ανήκει στη Χριστιανική Ένωση Νεανίδων είναι υπό τη διεκδίκηση του Δήμου Ρεθύμνου προκειμένου εκεί να ανεγερθεί μια νέα σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Επισκεφθήκαμε τους χώρους των οικοπαίδων και νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε μια δίκαιη και αποφελή και για τα δύο μέρη συμφωνία. Απαιτούνται βέβαια τα διαδικαστικά θέματα. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΕΝ, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης. Χθες στο Ρέθυμνο βρέθηκε η πρόεδρος και κλιμάκιο της Χριστιανικής Ένωσης Νεανίδων, όπου εκδήλωσαν τη διάθεσή τους για την παραχώρηση του οικοπαίδου μέσω ανταλλαγής άλλης έκτασης του Δήμου Ρεθύμνου. Με ανταυτού 4,5 στρέμματα ακριβώς δίπλα στο πρώτο γυμνάσιο. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική συμφωνία και οφείλω να ευχαριστήσω την αντιπροσωπεία της ΧΕΝ για την κατανόηση που έδειξε και ελπίζω γρήγορα να τρέξουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να παραδώσουμε αυτό το χώρο στον ΟΣΚ για να γίνει επιτέλους το σχολείο που όλοι θέλουμε να γίνει στο Ρέθυμνο και ενώ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και που μέχρι τώρα λόγω ελλείψεως οικοπαίδου δεν γινόταν. Οι εξηγήσεις του Δημάρχου για την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενός νέου σχολείου φαίνεται πως τελικά έπεισαν την ένωση η οποία εκφράστηκε θετικά και η ευχή του Δήμου Ρεθύμνου είναι το όνειρο για μια νέα σχολική μονάδα να γίνει σύντομα πραγματικότητα. Έτσι που έχουμε φέρει τα πράγματα δεν υπάρχει διάθεση να διαφωνήσει κανείς. Σίγουρα όλη η συμφωνία στηρίζεται στην καλή διάθεση που επέδειξαν το Προεδρείο, τα μέλη της ΧΕΝ που με απόλυτη κατανόηση είδαν αυτή την ανάγκη του Δήμου Ρεθύμνης και δέχτηκαν τα ανταλλάγματα που εμείς αξιολογήσαμε ότι μπορούμε σε αυτή τη φάση να δώσουμε.